Ο Σύφης με τους άντρες του έχει έρθει στη Μεσσηνία για να πάρει εκδίκηση από τον Μάρκο για το θάνατο του ξαδέρφου του, του Λεμπέση, και δεν θα ησυχάσει αν δεν τον δει νεκρό. Ο Στέφανος είναι ο πρώτος που μαθαίνει για το νέο κίνδυνο που παραμονεύει. Ξέρει πόσο επικίνδυνος είναι ο Σύφης και ότι δεν θα τον σταματήσει τίποτα και κανένας. Την ίδια στιγμή όμως ο Μάρκος συναντιέται με την Αλεξάνδρα, αλλά τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουν, καθώς ένα ατύχημα τους αποτρέπει από τα σχέδιά τους. Έτσι την πηγαίνει στο νοσοκομείο, προκαλώντας την απορία και την οργή της Ευγενία. «Τι δουλειά έχεις μαζί της?» το ρωτάει. «Τη συνάντησα τυχαία, δεν ήταν καλά. Να την αφήσω αβοήθητη?» της εξηγεί εκείνος. Παράλληλα η Μαριέτα, εν αγωνίως, ψάχνει την Αλεξάνδρα και το Γιωργάκη, πιστεύοντας πως το σκάσε με τον Μάρκο, ενώ ο Κοντογιάννης, με πληροφορίες που αποσπά από το στρατή, προκαλεί τον Ιάσονα για ακόμη μία φορά. «Εσύ είσαι εδώ και η τύχη σου δουλεύει. Ο Μάρκος έφυγε με τη γυναίκα σου και το παιδί σου», του λέει όλο ηρωνία και ικανοποίηση. Η Μαριέτα εντοπίζει την Αλεξάνδρα, αλλά η ίδια δεν φαίνεται μετά το ατύχημα να θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Η Αλεξάνδρα αντιμετωπίζει τη δυσπιστία της πεθεράς της και τη φυλακίζει για ακόμη μία φορά. Ο Σύφης από την άλλη προωθεί το σχέδιό του να ξεκάνει τον Μάρκο. «Θέλω να το δω νεκρό, δεν θα γλιτώσει από τα χέρια μου. Αλλά για να τον πιάσω θα πρέπει να βρω το αδύναμο σημείο. Και αυτό είναι η Αλεξάνδρα», λέει. Αργότερα ο Στέφανος θα έρθει αντιμέτωπος μαζί του και στην προσπάθειά του να προστατέψει τον Μάρκο θα μπει και ο ίδιος στο στόχαστρό του. Ο Σύφης και οι άντρες του συλλέγουν πληροφορίες για τον Στέφανο, βάζοντας στο μάτι ακόμη και τη Μαριέτα. Ο Στέφανος που ξέρει ότι θα τους παρακολουθούν όλους, πασχίζει να τους προφυλάξει. «Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Σίγουρα κάτι ετοιμάζουν αυτοί», λέει στον Μάρκο. Εκείνη όμως που τελικά διατρέχει το μεγαλύτερο κίνδυνο είναι η Αλεξάνδρα, η οποία απαγάγεται από το Σύφη. Ο Στέφανος με τον Μάρκο και τον Νικόλα αναλαμβάνουν δράση. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!